Τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, πραστικά στον δούλο σου σώτερ ανάπαυσον, ή να τον αφτάσει στην μακαρία ζωή την παρέση φυλάχνουμε. Ή στην κατάπαυση σου, Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, ανάπαυσον. Και τα ψυχά στον δούλο σου, ότι μόνος υπάρχει σαν θάνατο. Με ιδιαίτερη χαρά, κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά βρισκόμαστε σήμερα παραμονή της εορτής. Μίλησα χτες με τον Δήμαρχο Μόρφου, τον Χαράλαμο τον Πίτα, ο οποίος ευχαριστεί για την πρόσκληση που έλαβε. Δεν μπορεί να είναι εδώ μαζί μας σήμερα, διότι πρέπει να είναι στην κατεχόμενη Μόρφου, στη λειτουργία στον Άγιο Μάμαντα. Στέλνει πάντως τους χαιρετισμούς της και αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι αυτό το πάρκο έγινε για να στέλνει το μήνυμα ότι υπάρχουν ακόμα περιοχές στη γη όπου είναι κατεχόμενες, όπου εμποδίζουν ομοδοφράγματα τους κατοίκους να πάνε σπίτι τους και που αυτό πρέπει κάποτε να λήξει. Την Κυριακή 10 Οκτωβρίου, μια και είμαι επίτιμος Δημότης του Δήμου Μόρφου, θα βρεθώ στο οδόφραγμα του Αστρομερίτη μαζί με όλους τους άλλους και θα τονίσουμε για μία ακόμη φορά ότι φτάνει πια η κατοχή. Να είστε καλά. Κύριε Βουλευτά, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Εκπρόσωπος της Αστυνομίας, κυρίες και κύριοι. Σήμερα γιορτάζουμε τον Πολιούχο Άγιο της κατεχόμενης πόλης της Κύπρου, τη Μόρφου, τον Άγιο Μάμα και δεόμεθα για την επιστροφή των Μορφιδών στην πόλη τους που στις 16 Αυγούστου του 1974 κατερρίφθηκε από τα τουρκικά στρατεύματα κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας. Έχοντας χρέος προς την πατρίδα, τιμούμε τους πεσόντες ήρωες και αγνοούμενους Μορφίδες, διεκδικώντας τα δίκαια δικαιώματά μας για επιστροφή στη γη των προγόνων μας. Όπως αναφέρει η Νίκη Λαδάκη στους στίχους της, ζητάω λίγα, πολύ λίγα, ελάχιστα στην απεραντοσύνη του κόσμου. Ζητάω τη γη που γεννήθηκα. Σας ευχαριστώ. Και σαν πρώτα, αγριωμένη,